Λοιπόν, τώρα 1 εκατομμύριο ημερών, πάντα γυροφέρνουμε την αγάπη. Το συνέστημα της αγάπης, που είναι οι μέρες της αγάπης και εμείς που αγαπιόμαστε και τώρα να αγαπηθούμε και λίγο παραπάνω, λόγω των εορτών. Να τη δούμε την αγάπη, γιατί σε αυτή στοχεύουμε, αλλά να τη δούμε και στο σωστό πλαίσιο. Με τις προδιαγραφές της. Έτσι. Πώς, μάλλον όχι κανόνες, έχει τρόπους. Έχει τρόπους. Και τρόπους και όρια και κανόνες. Από όλα έχει αγάπη. Για να τα δούμε λοιπόν. Ναι. Και από πού να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από τον έρωτα. Τον έρωτα. Μην περιμένουμε το Φλεβάρι. Να πούμε 2 κουβέντες για τον έρωτα. Και να πούμε για λοιπόν, τον έρωτα. Σε όλους πρώτα. Είναι τυχεροί οι άνθρωποι που ερωτεύονται. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ερωτεύονται. Ναι. Δεν είναι από φυσικού μας ο έρωτας. Όχι. Πρέπει να συμπέσουν και ορισμένοι παράγοντες, ορισμένες συνθήκες. Και αυτοί λοιπόν που δεν έχουν ερωτευτεί ποτέ είναι άτυχοι. Έχει περάσει η ζωή τους χωρίς την ιερή τρέλα. Οι αρχαίοι την έλεγαν ιερή τρέλα, ιερή μανία. Mm. Γιατί ο έρωτας δεν έχει κανόνες. Ναι, το έχουμε διαπιστώσει αυτό. Ορμάει μέσα σε όλα. Ο έρωτας δεν έχει σχέση με την αγάπη. Βέβαια. Έχει πάθος, έχει πόθο, έχει αιμονές και είναι κάτι που κάνει τον άνθρωπο τυφλό και κουφό. Mm. Και έχει και ημερομηνία λήξεως. Η χημεία το κάνει αυτό. Ναι, ενώ η αγάπη είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι το πιο υπέροχο συναίσθημα που μπορούμε να αισθανθούμε και να καλλιεργήσουμε. Κυρία Κίκη, συγγνώμη τώρα, αλλά μου έχει κολλήσει κάτι στον εγκέφαλο που αν δεν το ρωτήσω δεν θα μπορώ να παρακολουθήσω αυτά που λέτε. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να ερωτευτούν? Δεν έχουν βρει τον άνθρωπο με τον οποίο θα ταιριάξουν και θα γίνει αυτή η χημική ένωση και το μπουμ? Ή συντρέχουν άλλοι λόγοι? Πολλοί λόγοι. Και αυτό που λες, αλλά και πολλοί άλλοι λόγοι. Για να ερωτευτείς, θα πρέπει να αφαιθείς. Για να μπεις στην ιερή τρέλα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι με συνεχή φρένα. Και δεν τους αγγίζει αυτό το ιερό μένος, αυτή η ιερή μανία που έλεγαν οι αρχαίοι. Όταν είσαι κουμπωμένος, επιφυλακτικός, προσεκτικός, μεθοδικός, όταν προβλέπεις συνεχώς, πώς να σε παρασύρει ο έρωτας? Είναι άτυχη λοιπόν. Αλλά πάμε εμείς στην αγάπη. Ο έρωτας κρατάει από 6 μήνες μέχρι 1 χρόνο, αν οι 2 πλευρές συναντιούνται συχνά. Γιατί, μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται. Ναι. Τα έχουν πει όλα. Όλα τα έχουν πει, αλλά κρατάει περισσότερο όταν βλέπονται ευκαιριακά, μέχρι 2 χρόνια. Υπάρχουν και μερικές ελάχιστες εξαιρέσεις που ο έρωτας και η αγάπη, όταν συνδυαστούν όμορφα, κρατάνε μια ζωή. Τι ωραία. Έχω δει ζευγάρια υπερήλικα που ο ένας τουλάχιστον εξακολουθεί να είναι ερωτευμένος με τον άλλο. Σπανιότατατατατα και οι 2. Και αυτά τα υπέροχα ζευγάρια που έχουν κρατήσει τον έρωτα, είτε και οι 2 είτε ο ένας εξ αυτών για πάρα πολλά χρόνια, ήταν ερωτευμένοι κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Ναι. Είχε και αυτός καμπανεβάσματα. Ναι, ναι. Αλλά είναι οι εξαιρέσεις των εξαιρέσεων. Ναι. Έχω συναντήσει τέτοια ζευγάρια. Τι ωραία, τους ζηλεύω αυτούς. Ναι, μου ζευγάρια έχουν καταρρύψει όλους τους κανόνες που έχω διαβάσει, όλους. Να μιλήσουμε για τους κοινούς θνητούς τώρα. Λοιπόν, εμείς οι κοινοί θνητοί ας αρκεστούμε στην αγάπη, που είναι μια υπέροχη έννοια. Είναι ό,τι ωραιότερο έχει καλλιεργήσει η ανθρώπινη φιλοσοφία. Ο πρώτος που την καλλιέργησε ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό και έγινε κήρυκας μιας πάρα πολύ μεγάλης θρησκείας. Οι περισσότεροι κάτοικοι του πλανήτη είναι χριστιανοί. Χάρη στην αγάπη. Καλλιεργώ. Κρατάω το ρήμα.
Άρα λοιπόν η αγάπη δεν είναι από φυσικού μας μέσα μας. Ναι, είναι, αλλά μια αγάπη πολύ παρορμητική που δεν μας τιμά πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ κοινή και διαδεδομένη σε όλο το ζωικό βασίλειο. Όπως ας πούμε η αγάπη της μαμάς για το μωρό. Όπως η αγάπη της μαμάς για το μωρό, η αγάπη της λιονταρίνας για το λιονταράκι, η αγάπη του περιστέρου για την περιστέρα. Στο ζωικό βασίλειο υπάρχει αυτή η ενστικτώδης αγάπη. Είμαστε ζώα και την έχουμε αυτή την ενστικτώδη αγάπη. Αλλά επειδή είμαστε και νοήμωνα πλάσματα, στο πέρασμα των αιώνων την έχουμε καλλιεργήσει κιόλας και τις έχουμε βάλει και κανόνες. Γιατί η γάτα αγαπάει πολύ τα γατάκια της. Όταν όμως η φύση της πει μεγαλώσανε, δεν χρειάζεται να ασχολείσαι άλλο μαζί τους, τα τεινάζει πέρα τους, γεια λέει σας, φύγε, μόνα σας. Φύγε, φύγε. Έτσι, η σκυλίτσα αγαπάει πολύ τα σκυλάκια της. Όταν όμως η φύση της πει τέλος η αγάπη, είναι ανεξάρτητα, δεν τα αφήνει να φάνε, τρώει αυτή το φαγητό. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αν στηριχτούμε στην ενστικτώδη αγάπη, έτσι είμαστε κι εμείς οι άνθρωποι. Είμαι μαμά εγώ, έτσι. Γεννήθηκε το παιδάκι μου, το αγάπησα πάρα πολύ λόγω της φύσης. Και όταν έχω νεύρα, το κατσαδιάζω, του δίνω και 5-6. Εκεί, τι αγάπη είναι αυτή. Νευριασμένη. Ναι, μην το ωρεοποιείς. Είναι η αγάπη της φύσης, παρόμοια με τις γάτας. Δεν είναι ανθρώπινη. Να μην έχουμε ενοχές δηλαδή. Όχι, δεν είναι ανθρώπινη αγάπη. Δεν είναι. Να έχουμε ενοχές. Ζωώδης αγάπη. Mm. Αλλά η αγάπη, η καλλιεργημένη, η αγάπη με τους κανόνες, δεν θα μου επιτρέψει να κακομεταχειριστώ το παιδί που πριν από 5 λεπτά ισχυριζόμουν ότι αγαπούσα. Αυτούς τους κανόνες, τους χρησιμοποιούμε, μάλλον μπαίνουν σαν φίλτρο σε όλο αυτό που ενστικτοδός θα πάει να μας βγει, αλλά θα το σταματήσουμε με το μυαλό μας, θα τους χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια, φέρνουμε σε βοήθεια τη λογική. Γιατί αν αφαιθούμε στο συναίσθημα και στο ένστικτο, οι σχέσεις μας και τα συναισθήματά μας σκαμπανεβάζουν συνεχώς. Ναι. Και γίνονται πολύπλοκα, συνδυάζονται και μεταξύ τους και η αγάπη και ο θυμός και τα νεύρα και η ένταση. Οι ανθρώπινες σχέσεις όμως δεν σηκώνουν πολλά τέτοια σκαμπανεβάσματα. Ούτε οι σχέσεις των ενηλίκων, δηλαδή του ζευγαριού, ναι, ούτε οι σχέσεις με τα μικρότερα μέλη ή με τους μακρινότερους συγγενείς ή με τους συνεργάτες, τους φίλους. Οι σχέσεις μας πρέπει να έχουν μια συνέπεια, άρα να στηρίζονται σε λογικούς κανόνες. Ποιοι είναι αυτοί οι λογικοί κανόνες? Για πείτε μας. Πρώτα ο σεβασμός. Όχι ο σεβασμός ο παλιός που όταν ήσουν ένα κοριτσάκι σου έλεγε η μαμά σου ότι πρέπει να σέβεσαι τη δασκάλα, τον παπά, τους μεγαλύτερους, το θείο. Όχι. Εκεί ήταν ένας σεβασμός που μας είχε επιβληθεί. Μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας να μην ήταν αξιοσέβαστος. Εσένα όμως σου διδάσκανε να τον σεβαστείς, ναι, γιατί είχε μια αλφα θέση στην κοινωνία, ήταν ένα πρόσωπο μεγάλης ηλικίας. Όχι αυτός ο σεβασμός. Αλλά για ποιο σεβασμό μιλάμε? Μιλάμε για ένα σεβασμό που ξεκινάει από μας. Γιατί πρέπει πρώτα να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και να σεβαστούμε τον εαυτό μας. Τι σημαίνει σεβασμός? Δεν θέλω να κάνω σε κανέναν ό,τι δεν θα ήθελα να μου κάνουν εμένα. Απλό. Πολύ απλός κανόνας. Πολύ απλός ο κανόνας. Τα κάνουμε όμως, Αν ήμουν παιδί, θα ήθελα να με δείρει η μαμά μου? Όχι, βέβαια. Άρα δεν δέρνω και το δικό μου παιδί. Με το σύντροφό μου, θα ήθελα να με υποτιμήσει? Όχι, δεν τον υποτιμώ κι εγώ. Θα ήθελα να μου φερθεί με τρυφερότητα? Του φέρομαι με τρυφερότητα. Θα ήθελα να με υποβιβάσει, να με ταπεινώσει? Όχι. Δεν τον υποβιβάζω, δεν τον ταπεινώνω. Σεβασμός λοιπόν.
σεβασμός, αλλά φιλοσοφικός σεβασμός, όχι ο παλιός, ο κοινωνικός. Κυρία Κική, εάν εγώ έχω διδαχθεί από το σπίτι μου πώς είναι να σέβομαι τον σύντροφό μου και να του το δείχνω, είμαι πολύ τυχερή. Εάν όμως δεν το έχω διδαχθεί, δεν το έχω δει να γίνεται, ούτε μπροστά μου, ούτε προς εμένα. Δηλαδή, έχω μάθει να τρώω ξύλο από τους γονείς μου. Έχω δει τον πατέρα μου ή τη μάνα μου να υποτιμά και να μειώνει και να μιλάει άσχημα και να συμπεριφέρεται άσχημα ο ένας τον άλλον και αυτός να είναι ο κανόνας στις σχέσεις τους. Άρα και εγώ αυτό θα πάω να παράγω μέσα στο σπίτι μου. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω αυτή τη διάκριση. Δυστυχώς, ναι. Πώς θα το σώσουμε αυτό? Αυτό θα αναπαράγεις, αυτό που διδάχτηκες στα πρώτα παιδικά χρόνια. Ευτυχώς σήμερα έχουμε ενημέρωση, έχουμε ψυχολόγους, έχουμε ειδικούς, έχουμε παιδαγωγούς, έχουμε ανθρώπους που στο πανεπιστήμιο διδάχτηκαν αυτές τις έννοιες και έχουμε πολύ προσεγγίσει τη φιλοσοφία με την παιδαγωγική και την ψυχολογία. Άρα δεν τα έμαθες ως παιδάκι. Φρόντισε να τα μάθεις από κάπου αλλού, γιατί εσύ θα ωφεληθείς πρώτα-πρώτα. Έτσι. Θα ξεκινήσουμε την αγάπη από μας, την ξεκινάμε λάθος, από τον απέναντι και πολύ γρήγορα αρχίζει η γκρίνια. Μα εγώ σε ρώτησα πώς πέρασες τη μέρα σου, εσύ γιατί δεν με ρωτάς. Μα δεν σε ενδιαφέρει καθόλου για μένα πώς περνάω και αρχίζει τι κάνω. Αρχίζει η γκρίνια. Οπότε μόλις αρχίσει αυτού του είδους η ανταγωνιστικότητα. Θέλω να λαμβάνω χωρίς να δίνω. Δεν γίνεται. Η σχέση αρχίζει και συρρυκνώνεται. Ναι. Θα ξεκινήσω από μένα. Σέβομαι τον εαυτό μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να προστατέψω το συναίσθημά μου. Να αισθανθώ καλά μέσα σε αυτή τη ζωή. Να αισθανθώ ότι ζω, ότι βιώνω. Από μένα θα ξεκινήσω. Δεν είναι εγωισμός. Ο εγωισμός είναι όταν προσπαθήσω να περνάω καλά εις βάρος σου. Θα φροντίσω τον εαυτό μου χωρίς να βλάψω κανέναν. Και θα αγαπήσω τον εαυτό μου. Θα πω, Κική, στον κόσμο υπάρχει μία και μοναδική. Αντίγραφός σου δεν υπάρχει. Σεβάσου το αυτό το μοναδικό που είσαι. Πώς? Με το να μην κακοποιήσεις το σώμα σου. Με το να φροντίσεις το πνεύμα σου, να φροντίσεις και την ψυχή σου. Έτσι είναι όλα αυτά. Όταν το κάνω αυτό, οι δεξαμενές είναι γεμάτες και μπορώ αυτά τα ίδια να τα περάσω και σε σένα με τη μορφή της αγάπης. Είσαι κόρη μου, είσαι φίλη μου, είσαι συνεργάτης μου. Έχω... απόθεμα. Δύναμη. Ε? Έχω ξεχυλίζει. Ουσία. Έχω υλικό να σου δείξω με το βλέμμα πόσο σε εκτιμώ, πόσο σε θαυμάζω, πόσο σημαντική είσαι για μένα. Να στο δείξω με λόγια, να στο δείξω με πράξεις. Άρα, να η σχέση πώς χτίζεται. Το πρώτο λοιπόν του βλάκι, το πολύ βασικό, είναι ο σεβασμός. Ναι. Ο πρώτος κανόνας, αφού μιλάμε για κανόνες. Είναι εκ των όνων νούμερο ένα. Δεν μπορούμε να τον παραβλέψουμε. Και σε πρακτικό επίπεδο πια, όχι μόνο το πόσο σέβομαι τον εαυτό μου και τον σύντροφό μου. Δεν μπορώ να λέω στον σύντροφό μου ότι σ' αγαπώ ή στο παιδί μου ή στο συνάδελφό μου και μετά να αρχίσω τα γαλλικά και τα καντήλια. Όχι. Και αυτόν τον άνθρωπο να τον εξευτελίζω. Όχι. Σε χρονοδετέ. Αλλά μωρέ, εντάξει, πάνω στο θυμό μου τα άπα δεν τα εννοούσα. Θα πω μια πολύ βαριά κουβέντα. Αν τα κάνεις αυτά, δεν τον αγαπάς. Είναι αλήθεια αυτό. Κανείς δεν το παραδέχεται. Και όταν κακομεταχειριστείς το παιδί σου, δεν το αγαπάς. Νιώθεις την ενστικτόδη αγάπη, τη ζωώδη. Εκεί συμφωνώ. Αλλά αυτή την αγάπη μέσα από την προστασία της λογικής δεν την νιώθεις. Προχωρούμε. Μετά το σεβασμό, έχουμε την εμπιστοσύνη. Γράφω, εμπιστοσύνη. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορεί να σταθεί καμία απολύτως σχέση. Ούτε συναστηματική, ούτε γονεϊκή, ούτε φιλική, ούτε επαγγελματική. Βεβαίως. Πώς θα συνεργαστούμε επαγγελματικά? Εγώ παίρνω το πιο αθώο. Αν είμαι γεμάτη καχυποψία, δεν σε εμπιστεύομαι, γιατί φοβούμαι ότι θα μου τη φέρεις κάπου.
θα κοροϊδευόμαστε και έτσι. Κάποια στιγμή θα καταρρεύσει η συνεργασία. Πόσο μάλλον στο ζευγάρι, να είναι ζευγάρι. Θα πρέπει να υπάρχει τυφλή εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλο. Εμπιστοσύνη ως προς τι, ως προς το ότι δεν... Τα πάντα. Όχι μόνο για έναν άλλο παρτενέρ, έναν εραστή ή μία ερωμένη. Εμπιστοσύνη και ως για τις προθέσεις σου. Αυτό. Εμπιστοσύνη για τις πράξεις σου. Εμπιστοσύνη για τα σχέδιά σου. Εμπιστοσύνη για την τοποθέτησή σου. Έτσι, παντρεύτηκες έναν άνθρωπο που στην πορεία της ζωής γίνεται εναλλακτικός. Εσύ όνει και καλά θέλεις να τον βάλεις να κάνει διεθνή καριέρα. Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στις επιλογές του. Ότι θέλει να πάρει ένα χωράφι να το καλλιεργεί. Ναι. Αυτό σημαίνει αγάπη. Και σεβασμός. Βέβαια. Και εμπιστοσύνη. Βλέπεις λοιπόν όλες αυτές οι ωραίες φιλοσοφικές έννοιες πώς συνδυάζονται και δένουν η μία με την άλλη. Λοιπόν, απόλυτη εμπιστοσύνη. Και αν μου κάνει κάτι... Και αν... Τι γίνεται, εκεί τελειώνει η αγάπη. Όχι. Πληρώνω το αντίτιμο της εμπιστοσύνης. Όλα σε αυτή τη ζωή έχουν ένα αντίτιμο. Ας έχω ζήσει εγώ με αυτή την ωραία αίσθηση ότι τον εμπιστεύομαι απόλυτα και αν τυχόν μου τη φέρει... Είπαμε για το αν, όχι για το όταν. Όχι, αν. Γιατί υπάρχει περίπτωση μέσα από την ωραία μίμηση στο ζευγάρι να μιμηθεί αυτά τα καλά που εγώ έχω τοποθετήσει στη σχέση μας, να μιμηθεί το δικό μου σεβασμό, να μιμηθεί τη δική μου εμπιστοσύνη και να προσπαθεί να είναι και αυτός πάρα πολύ καλός απέναντί μου. Αλλιώς μπορεί να δουλέψει το άλλο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Αν εσύ το έχεις δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα σου την κάνει, θα σου την κάνει, θα δυστυχώς. Σου την κάνει, θα σου την κάνει ναι, στο τέλος. Ναι. Γιατί στην αγάπη και στη σχέση θα πρέπει να έχουμε κατά νου κάθε μέρα το εξής. Εγώ τι προσφέρω στη σχέση. Μην περιμένω από την Ανδριανή να με πάρει τηλέφωνο, να νοιαστεί, να μου στείλει κουραμπιέδες, έτσι, να με ρωτήσει τι σχεδιάζει για τα Χριστούγεννα. Εγώ τι προσφέρω. Έτσι. Γιατί όταν κοιτάξω το εγώ τι προσφέρω, υπάρχει περίπτωση και ο άλλος να με μιμηθεί και να έρθουμε σε μια ισορροπία και να προσφέρει και αυτός τα ίδια καλά με το δικό του τρόπο. Να. Άρα η αγάπη ξεκινά από μένα, εγώ τι προσφέρω. Έτσι. Πραγματικά. Θέλει θάρρος αυτό. Ναι, αλλά συνήθως έχει εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και έχει και αυτό όμως ένα όριο, μέχρι πού θα επιλέξεις εσύ να προσφέρεις, για να μην φτάσεις στο σημείο να προσφέρεις μόνο εσύ. Έχει κανόνα αυτό. Ποιος είναι ο κανόνας? Ο κανόνας είναι τι προσφέρω στον εαυτό μου. Έχει, ο κανόνας είναι ξεκάθαρος. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ως φιλοσοφία την προσφορά. Ναι. Την έννοια της θυσίας. Ναι, και επιβεβαιώνονται μέσα από Μα, αυτό, κάνεις τις ίδιες θυσίες και για τον εαυτό σου. Εκεί είναι ο κανόνας. Εφόσον κάνεις τα ίδια και για τον εαυτό σου, κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι στερούν και την μπουκιά που τρώνε από τον εαυτό τους, στερούνται τα πάντα για να θυσιαστούν για τους άλλους. Δεν είναι αγάπη αυτή. Δεν είναι. Εκεί είναι άλλα που βολεύουν μέσα άλλα. Τους. Εκεί είναι άλλα. Εκεί είναι μυστικές διασυνδέσεις, κρυφές. Η αγάπη είναι ξεκάθαρη. Προσφέρω στον εαυτό μου τα ίδια που θα προσφέρω στο σύντροφό μου. Τα ίδια που θα προσφέρω στα παιδιά μου. Έχουμε ένα γλυκό, δια τέσσερα το γλυκό. Όχι, παιδιά μου, εγώ δεν θέλω να το φάτε εσείς. Δεν είναι σωστός κανόνας της αγάπης. Να. Γιατί εγώ μένω στο μείον. Άρα, έχω δώσει και κακό παράδειγμα. Όχι κακό παράδειγμα, έχω στείλει ένα μήνυμα στους άλλους. Όχι, σωστά το είπες. Σωστά το είπες. Γιατί εμείς οι μανάδες που συνήθως έχουμε κατά νου την έννοια της θυσίας, το περνάμε αυτό και στις κόρες. Και διαιωνίζεται ένας στραβός κανόνας
που δεν έχει σχέση με την αγάπη. Η αγάπη έχει άλλες έννοιες. Η αγάπη αντέχει, η αγάπη έχει δύναμη, η αγάπη προσφέρει, αλλά ξεκινά από μας πρώτα. Η αγάπη μπορεί να είναι και σκληρή ή δεν είναι αγάπη τότε? Η αγάπη πολύ συχνά είναι σκληρή. Και είναι αγάπη... Είναι η αγάπη του όχι. Mm. Αλλά πρέπει να πούμε όχι πρώτα στον εαυτό μας, έτσι. Παραδείγματος χάρη. Κάποτε κάπνιζα. Να. Και μερικές φορές το βράδυ θα ήθελα τόσο πολύ να καπνίσω. Αισθάνομαι ότι ένα τσιγαράκι και λέω όχι στον εαυτό μου. Mm-hmm. Γιατί αγαπώ τον εαυτό μου. Καταλαβαίνω το λάθος που έκανα κάποτε και λέω όχι. Είναι σκληρό. Γιατί θα με ανακούφιζε. Στερεί την απόλαυση. Μου στερεί μια απόλαυση. Είναι σκληρό. Το ίδιο όχι πρέπει να πω αλλά σε άλλο επίπεδο. Στο σύντροφο, στο παιδί, στη μάνα, στο συνεργάτη, όχι. Γιατί πολλές φορές από αγάπη, από κακώς εννοούμενη αγάπη, λέμε όλο ναι. Ναι. Για κάθε ναι ψεύτικο που λέμε, ψεύτικο, ναι, λέμε ένα όχι στον εαυτό μας. Και εκεί δεν πάμε σε ισορροπία. Όχι. Ενώ εγώ από πού ξεκίνησα, από το όχι στον εαυτό μου. Άρα αύριο έχω δυναμώσει, έχω τη δύναμη να πω όχι και στο σύντροφο και στο παιδί και σε όσους είναι μέσα στον κύκλο της αγάπης μου. Κυρία Κική, έχει και άλλους κανόνες η αγάπη? Έχει πολλούς κανόνες. Έχει πολλούς. Βέβαια. Θα τους πούμε σε άλλη εκπομπή. Μα τέλειωσε ο χρόνος μας. Τελείωσε ο χρόνος μας. Αλλά αν υπάρχει ένας πολύ σημαντικός εξίσου που θέλετε να κλείσουμε με αυτόν, να κλείσουμε ναι, με αυτόν. Είναι η προσεκτική ακοή. Δεν ακούμε. Προσεκτική ακοή. Σε αυτό που μας λέει ο άλλος και σε αυτό που θα ήθελε να καταλάβουμε. Ναι, και σε αυτό που θα εμβαθύνουμε. Γιατί πολλές φορές άλλα μας λέει και άλλα καταλαβαίνουμε. Ναι. Μπερδεύεται το πράγμα. Ναι, πολύ. Και χαλάει τις σχέσεις. Το ότι δεν ακούμε χαλάει τις σχέσεις. Είναι καλύτερο λοιπόν, να, αν δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θέλεις να μου πεις με αυτό που μου εκφράζεις, να σε ρωτήσω ξεκάθαρα. Βέβαια. Και όχι να επικαλεστώ τις σημαντικές μου ικανότητες. Και άρα να βγάλω άλλο συμπέρασμα. Και άρα, 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 άρα. Ωραία. Προσεκτική ακοή. Ξεκάθαρα πράγματα, ξεκάθαρα μηνύματα, ναι, σε αυτό που πρέπει να μπει μέσα, ναι, μας. Έχετε ευχή αγάπης να κάνετε για τα Χριστούγεννα, ναι, να την, ναι, κάνετε. Για τα Χριστούγεννα θα περάσουν καλά όσοι αγαπάνε με κανόνες. Κρατήστε το αυτό. Κρατήστε και το σεβασμό και την εμπιστοσύνη και την προσφορά στον εαυτό σας, στον εαυτό μας, ο καθένας. Και το σ' αγαπώ που θα πούμε να είναι ειλικρινές. Αλλιώς να μην το πούμε καθόλου. Συνήθως είναι απόρρια της ενστικτόδους αγάπης. Εντάξει. Εάν κάπου υπάρχει όμως το ψήγμα της αγάπης και το αρχίσουμε να το μιμούμαστε και να το φιλοσοφούμε, θα το πάμε σε ένα ωραίο σημείο σιγά, ναι, σιγά. Καλύτερο όμως να λέμε σ' αγαπώ και ας είναι και ψεύτικο. Ναι. Καλύτερα να το λέμε. Πολλές φορές τα λόγια έχουν φτερά και πετάνε. Πολλά, πολλά μας βάλατε για διάβασμα τώρα, σήμερα. Εντάξει, ωραία. Θα τα γράψουμε, θα τα αναλύσουμε. Πάντα οι κουβέντες μας είναι τροφή για συζήτηση για αρκετό καιρό μετά και διαδικτυακά με τους τηλεθεατές και με δικούς μου ανθρώπους γύρω μου που έρχονται να ανατρέψουν πράγματα αυτά που μας λέτε. Ναι, και γιατί πολύ σας ευχαριστώ είναι, γι' αυτό. Είναι μέσα από τη ζωή βγαλμένα. Και είναι αληθινά και έχουμε μάθει πολύ διαφορετικά τελικά. Ναι. Και όλο μπερδευόμαστε, κυρία Κική. Αλλά... σαν Αριάδνη, τακ, 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 τακ. Θα ξετυλίγουμε το μύθο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, Ανδρία. Να είσαστε καλά. Να έρχεται, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να έρχεται η αγάπη στη ζωή σας με πάρα πολλούς τρόπους και εσείς να την δέχεστε και να την απολαμβάνετε. Καλό βράδυ.